10 Ιανουαρίου 1913. Η συνδιάσκεψη ειρήνης του Λονδίνου. Σε αυτή συμμετείχαν οι εκπρόσωποι αφενός των συμμαχικών χωρών Βουλγαρίας, Ελλάδας, Μαυροβουνίου και Σερβίας και αφετέρου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε τον τρίτο μήνα του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο ελληνικός στρατός είχε απελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη και ετοιμαζόταν για την επιχείρηση απελευθέρωσης της Ηπείρου. Οι συζητήσεις στο Λονδίνο ξεκίνησαν στις 17 Δεκεμβρίου 1912. Ταυτόχρονα ξεκίνησε και η πρεσβευτική διάσκεψη των μεγάλων δυνάμεων, είτε της Αυστρο-Ουγγαρίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας, υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Εδουάρδου Γκρέι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αυστρο-Ουγγαρία για να συμμετάσχει στη διάσκεψη απέτησε την εκένωση όλων των σερβικών στρατευμάτων από τα αλβανικά εδάφη, ιδάλλως απειλούσε με πόλεμο το Βελιγράδι. Η Ρωσία ως προστάτηδα δύναμη των Σλάβων αναγκάστηκε να ενδώσει διασφαλίζοντας ο τσαρικός υπουργός εξωτερικών Σαζόνοφ τη σερβική αποχώρηση από τα παραπάνω εδάφη. 2 ημέρες μετά από την έναρξη των συζητήσεων ο Έλληνας πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος πρότεινε τη διακοπή των εχθροπραξιών, αλλά η πρότασή του απορρίφθηκε από τους Οθωμανούς. Η υψηλή πύλη ήταν αδιαπραγμάτευτη ως προς την αλλαγή των συνόρων και το μόνο που συζητούσε ήταν η αλλαγή του τρόπου διοίκησης των επαρχιών που είχαν καταληφθεί από τα στρατεύματα των Βαλκάνεων συμμάχων. Όμως επειδή η συνέχιση των εχθροπραξιών έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, αυτές ζήτησαν επίμονα από την υψηλή πύλη να δεχθεί την ανακοχή. Πράγματι σαν σήμερα πριν από 111 χρόνια, τη 10η Ιανουαρίου 1913 οι Βαλκάνιοι σύμμαχοι τερμάτισαν τις διαπραγματεύσεις έως ότου η υψηλή πύλη συνενέσει σε ανακοχή. Τελικά ο Σουλτάνος υποχώρησε και διέταξε την κατάπαυση του πυρός. Μεταξύ άλλων στη διάσκεψη του Λονδίνου αποφασίστηκε η δημιουργία του αλβανικού κράτους. Επίσης η Σερβία θα αποκτούσε εμπορική διέξοδο στην Αδριατική θάλασσα με τη δημιουργία ενός σιδηροδρόμου που θα περνούσε μέσα από το μελλοντικό αλβανικό κράτος. Επιπλέον μακρές διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα για τη χάραξη των ανατολικών συνόρων της Αλβανίας όσο το δυνατό δυτικότερα. Όταν τα παραπάνω αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν, οι Νεότουρκοι προκάλεσαν νέα επεισόδια στη Κωνσταντινούπολη στις 23 Ιανουαρίου, θεωρώντας προδοτική τη στάση του Σουλτάνου και των Ευρωπαίων. Έτσι η κατάπαυση του πυρός τερματίστηκε και ο πόλεμος συνεχίστηκε για 5 ακόμα μήνες καταλήγοντας την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εν τω μεταξύ η πρεσβευτική διάσκεψη συνεχιζόταν σε μία προσπάθεια να αμβλυνθούν οι διαφορές μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Πρόσκαιρα οι διαφορές αυτές παρακάμφθηκαν αλλά δεν λύθηκαν, οδηγώντας το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έναν χρόνο αργότερα. Όσον αφορά την Ελλάδα, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έπρεπε να διαπραγματευτεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν η διευθέτηση των εδαφών κοινού ενδιαφέροντος με τους Βαλκάνιους συμμάχους της και κυρίως αυτών της Ανατολικής Μακεδονίας με τους Βουλγάρους. Μία ρήξη της Αθήνας με τη Σόφια εκείνη τη χρονική περίοδο θα επέφερε τη διάλυση της συμμαχίας και θα έθετε σε κίνδυνο τον αγώνα εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι ο Βενιζέλος φάνηκε διατεθειμένος να δεχθεί την πρόταση περί χάραξης ελληνοβουλγαρικής συνοριακής γραμμής σε απόσταση 14 χιλιόμετρων από τη Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά η συμμαχία δεν μακροημέρευσε. Σχεδόν αμέσως μετά από τη λήξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου οι Βούλγαροι στράφηκαν εναντίον των Ελλήνων ξεσπώντας ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος.